σε προσπάτη προς τον Θεό ενδοξέ. Η του φαλήνε η τιμώνουν και η του τεύωνε. Πατέρ γερός είναι τους επιστός εθιμούντας. Μοίρας μου να απάλλαξον την εσύ πλήρα σου. Αγία του Θεού βέβαια υπέρ ημών. Η γενέβομον Πάτε να της κοινήσιας υπάρχει. Και σήμερα σε μια εποχή σαν τη δική μας απορεί κανείς τι σημαίνει δαιμονισμένος, αν υπάρχουν δαιμονισμένοι, αν υπάρχουν δαιμόνια. Αλλά η Εκκλησία τα λέει ξεκάθαρα. Το κακό έχει ύπαρξη, έχει οντότητα, έχει πρόσωπο, είναι ο δαίμονας το κακό. Είναι ο πατήρ του ψεύδους, ο πατήρ του πολέμου, ο πατήρ της αδικίας. Έχει ύπαρξη, έχει πρόσωπο και εδώ στο μοναστήρι και στον Άγιό μας. Φαίνεται πάρα πολύ περίτρανα, εκοφαντικά δηλαδή, δηλαδή. Ότι εκεί βλέπεις τους ανθρώπους οι οποίοι κατέχονται καημένοι από τα πνεύματα ακάθαρτα, να βλαστημούν, να χτυπιούνται κάτω, να φρίζουν, ακριβώς αυτά που λέει ο Λουκάς και ο Μαθαίος και ο Μάρκος στα Ευαγγέλια τους, τα βλέπει κανείς σήμερα, ακριβώς τα ίδια πράγματα. Που λέει εκεί ο Μαθαίος ότι, ότι φρίσει και ταράσεται. Τα βλέπουμε και εμείς σήμερα. Κάθε χρόνο έρχονται ασθενείς από την Ελλάδα, δαιμονιζόμενοι, στο ιατρείο αυτό που λέγεται Ομαλά στην Κεφαλονιά. Φέτος είχαμε 4 κοπέλες ασθενείς και πράγματι ό,τι γράφει ο Ευαγγελιστέ στο Άγιο Ευαγγέλιο ότι πολλά κράξαν και σπαράξαν γίνεται όσοι είναι νεκρός, ώστε πολλούς λέγουν ότι απέθανε. Έτσι ακριβώς γίνεται και τώρα, όταν γίνεται κάποιος ασθενής καλά, πέφτουν οι σφιγμοί, γίνεται ξερός τελείως και μετά σηκώνεται, γύρεται πλέον, ενώ μέχρι τώρα έβριζε και βλαστημούσε υγιής, σόφρον, αιματισμένος. Και προσκυνάει και αλλάζει η ζωή του άλλη και είναι πλέον θεραπευμένος. Φέτος είχαμε μια κοπέλα από την Πάτρα, η οποία ήταν 5 χρόνια. Εταλαιπωρείται πάρα πολύ από το κάθετο πνεύμα και στη Λιτανία του Αγίου 20 Οκτωβρίου έγινε ακριβώς αυτό το ίδιο έγινε. Έγινε σαν νεκρή και μετά από 2 ώρες επανήλθε και είναι πλέον υγιής.
τόσους αιώνες τώρα, 422 χρόνια, έρχονται οι άνθρωποι και πάλι απορεί κανείς. Έρχονται οι άνθρωποι σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν επάμπλουτος και έγινε επέτης. Δεν έχει τίποτα, είναι ακτίμων, τελείως ο Άγιος. Τα πάντα εγκατέλειψη. Είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας. Οι μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Οι πτωχοί όντες, πολλούς δε πλουτίζοντες. Έχετε ο κόσμος εδώ που έχει χρήματα, που έχει δύναμη, που έχει εξουσία και ζητιανεύει από τον Άγιο μια σταγόνα υγεία, μια σταγόνα παρηγοριά, μια σταγόνα χαμόγελο, μια σταγόνα ελπίδα, μια σταγόνα αισιοδοξία, μια σταγόνα χαμόγελο. Και παρέχει ο Άγιος τόσους αιώνες τώρα, συνεχώς. Συνεχώς προσφέρει στην ανθρωπότητα, σε κάθε άνθρωπο πονεμένο. Και είναι όλοι πονεμένοι, όλοι προδομένοι, χιλιοπροδομένοι, πουρασμένοι. Και έρχονται εδώ στο ιατρείο που λέγεται Άγιος Γεράσιμος. Στο πνευματικό αυτό ιατρείο και παίρνουν άματα. Και οι άματα ψυχής και σώματος. Και παίρνουν μηνύματα. Και παίρνουν ελπίδα. Και παίρνουν παρηγοριά. Για τον κόπο της ζωής τους, για τον αγώνα του καθημερινού που έχει ο καθένας μας. Άνθρωποι της εποχής του ίδιου, κάθε εποχής, και οι άρχοντες και οι ισχυροί του κόσμου κάνουν σχέδια. Και έκαναν την εποχή του Αγίου και οι Ενετοί. Ήταν τότε παντοκράτορες, η γαλλινοτάτη δημοκρατία της Ενετίας. Να έχουν τα Επτάνησα για πάντα δικά τους, επειδή ακριβώς ήταν η θάλασσα αυτή που βλέπετε, ήταν, μας ένωνε η θάλασσα, είχαμε ξηρά, μάρα νόστρουμ, η θάλασσά μας. Επιπήρχαν 300 χρόνια που είχε όλη η Ελλάδα είχε τροκρατία, η Κεφαλονιά και η Επτάνησο είχε νοτοκρατία, ενόμιζαν ότι θα μείνουν για πάντα τα νησιά δικά τους. Αλλά ο Θεός γράφει την ιστορία τελικά. Αυτός τη γράφει την ιστορία, όχι οι άνθρωποι. Και οι Άγιοι υπαγορεύουν. Και γι' αυτό ακριβώς έθασε ο Θεός ένα άλλο τείχος, πολύ πιο ισχυρό από την δύναμη της Ενετίας, τα Τρία Αγία Λείψανα. Δηλαδή έθεσε Άγιο Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα, Άγιο Γεράσιμο στην Κεφαλνία, Άγιο Νίσο στη Ζάκυνθο, ώστε αυτοί οι τρεις Άγιοι να είναι τρία κάστρα πνευματικά, άπαρτα, και να χτενοβολούν ρωμιοσύνη και ορθοδοξία. Και χάρη αυτών των Αγίων, μείναν μέχρι σήμερα, παρά τους εχθρούς και τους κατακτητάς και τις επίρειες και τις δυναστείες, εμείναμε και χριστιανοί, ορθόδοξοι και Έλληνες. Τρία μεγάλα πλατάνια είναι φυτευμένα από τον Άγιον Γεράσιμον και ζουν και υπάρχουν εδώ και 400 τώρα ολόκληρα χρόνια. Πηγάδια, αλόνια που υπάρχουν και σήμερα κατασκευάστηκαν από τον Άγιον. Thank you.
ένας από τους πολλούς δρόμους που εχάρισε η αγάπη του Θεού στον άνθρωπο για να τον συναντήσει. Τελικά αυτό σημαίνει αγιότητα, να συναντήσεις και να εστερνιστείς και να εγκολοποθείς τον Θεό. Να ταυτίσεις το θέλημά σου, το θέλημα του Θεού. Να επιστρέψεις στον πατέρα σου. Να επιστρέψεις το πλάνο στον δημιουργό του. Αυτό είναι αγιότης. Ο Άγιος Γεράσιμος αισθάνθηκε έντονα αυτή την κλίση και τα πάντα πυρνήθη και ακολούθησε το δρόμο που λέγεται μοναχισμός, που είναι αγγελική πολιτεία. Και επειδή ακριβώς είχε το Θείο έρωτα, όσο πιο μόνος ήταν με τον Θεό, τόσο πιο πολύ ευτυχισμένος ένιωθε. Και αυτή η τελή αγάπη δεν έχει φιλαυτία, δεν έχει εγωισμό. Η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος είναι αγαπάς τον Θεό με όλη τη δύναμή σου, αλλά αγαπάς και την εικόνα του Θεού που είναι ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος. Γι' αυτό ακριβώς ο Άγιος, εδώ που προσήφιετο, εδώ που εζούσε, ευλογούσε, λένε η παράδοση, με το παραθυράκι αυτό τα καράβια που περνούσαν στο πέλαγος. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ κοντά στον κάθε άνθρωπο, στην κάθε αγωνία, στο κάθε χτυποκάρτη, στην κάθε ανάγκη. Αυτή η αγάπη δηλαδή εξεχύλιζε και προς τον άνθρωπο. Διότι αν λες πως αγαπάς τον Θεό, δεν τον βλέπεις, λέει ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής. Και δεν αγαπάς τον άνθρωπο, τον αδελφό σου που τον βλέπεις, ψεύτησες. Ο Άγιος δηλαδή, όπως όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, μας δίνουν το μήνυμα, μας δίνουν το πρότυπο, μας δίνουν το δρόμο. Ότι η αγάπη του Θεού, Πατέρα, ακτινοβολεί στο πρόσωπο της αγάπης του ανθρώπου αδελφού.